Losers Finals, ο ιτημένος πάει στη σπίτι του με την τρίτη θέση. Ο νικητής πηγαίνει Grand Finals που θα αντιμετωπίσει yours truly, ξέρω. Τιτάνες, λέει, και δαιμόνι. Ω, Rapid. Ο Γιώργος πήρε Rapid. Και ο Ηλίας μένει H3D. Ναι, νομίζω είναι... I like H3D. Ναι, δεν συμφωνώ, γιατί άλλοι δεν έχουν τσούκα, αλλά άμα ο Ηλίας θέλει H3D, είναι... No, but είναι gentlemanly game. Ο Ντέν πεθαίνει πάρα πολύ νωρίς. Ο Ντέν πεθαίνει πάρα πολύ νωρίς και κάνει cup, like the money. Είναι ένα από τα maps που ο Ηλίας έχει πολύ εμπειρία, γιατί παίζεται πολύ στα competitive του Splatoon 2. Νομίζω ότι αυτό θα τον ευνοήσει αρκετά. Yo, το bubble παίρνει όλα τα zones. Ναι, συνεχίζουν να παίρνουν kills πάνω στις τιτάνες χωρίς να χάνουν. Στην caster. Παίρνει ένα kill. Παίρνει τον Nick κατά λάθος. Παίρνει κι άλλο kill. σκοτώνουν τρία άτομα, αλλά δεν παίρνουν τα zone ακόμα. Είναι η ώρα των τιτάνων να πουσάρουν μπροστά για να πάρουν λίγους πόντους. Ο Ντέν πέφτει πάνω στο wall του Ηλία, είναι του Nick, τον κάνει laser beam. Αλλά τον σκοτώνει πριν καταφέρει να χρησιμοποιήσει το τραϊζούκα. Και η Λακεδαιμόνη είναι αρκετά πίσω αυτή τη στιγμή. Το ότι πέθανε ο Nick της νωρίς δεν είναι και πολύ. Δεν έχω ξαναδεί τον Γιώργο να παίζει Rapid. I think that's the first time. Ναι. Οκ, είναι καλό απλά άμα... Oh, nice pick. Δεν έχουν το zone. Δυστυχώς. Ο Στέφανος είναι λίγο μόνος του, είναι, τελείως ναι. Αποκομμένος από την ομάδα του. Δεν το αναγνωρίζουμε να το δεσάμε. Cooler. Το trade με τη Βάλια είναι 2v2 αυτή τη στιγμή. Η Λία Sneak εναντίον του Γιώργου και του Dead. Έχουνε Cooler, οι Lucky Demonii. Πρέπει να κάνουν cap, το οποίο κάνουν. Το Bubbler τους έχει προστατέψει αρκετά γιατί τους επέτρεψε να πάρουν το zone. Ο Nick κάνει τραϊζούκα, παίρνει έναν. Παίρνει δύο! Είναι πολύ! Παραλίγο να πάρει και τρεις! Τον βοηθάει στους παίκτες του, είναι μόνο Ντέν ζωντανός! Αυτή τη φορά είναι και best of 3. Δύο jump στα αριστερά, έχουν πηδήξει όλοι στα αριστερά και το βλέπουν οι Λακεδαιμόνοι. Το try. Η Βάλια είναι λίγο μόνη της, δεν την κάνουν collapse όλοι. Ο Ντέν είναι πίσω στο flank. Σκοτώνουν τον Ηλία, είναι και ο Νίκ νεκρός. Τρεις νεκροί από τους Λακεδαιμόνιους. Oh, that's wipe, a bug, wipe. Έχουνε πάρα πολύ, έχουνε αρκετό paint μπροστά γιατί οι Λακεδαιμόνοι δεν έβαψαν πολύ και τώρα μπορούν να τους πουσάρουν πάρα πολύ. Δυσκολεύονται να πέσουν από αυτό το πράγμα, ιδανικά κάποιοι θα πάνε από τη δεξιά μεριά για να συγχρονιστούν ταυτόχρονα. Τραϊζούκα από τον Nick, πρέπει να βγάλει βάλιο αυτό. Δεν βρίσκει κανέναν. Έχουνε cooler. Πρέπει να πάνε μέσα. Τελειώνει το penalty των Τιτάν εντωμεταξύ και δύο flank. Με το κλειδά του flank! Το κλειδά του flank! Σκοτώνουν δύο άτομα. Έχουνε cooler, έχουνε ένα push για το τέλος. Η Βάλια σκοτώνει! Με το jet! Βάλια! Και ο Nick νεκρός! Δεν προλαβαίνει να πάνε το zone. Βάλια! Η Βάλια τέλειωσε το παιχνίδι. Δεν κάνει το try. Τίποτα. Stick try. Ένα 1-0 για τους Τιτάνες. Έτσι είχαν ξεκινήσει και οι Λακεδαιμόνοι πριν και έχασαν όμως. Νομίζω είναι winnable ακόμα. Είναι και best of 5. Άλλη comeback fucking... Ναι. Το τουρνουά αυτό είναι sponsored από Εξαιρετικό map για Slosser, ο Ηλίας όμως παραμένει με το H3. Είναι από τα πιο δύσκολα map να παίξει H3. Άγαμε και στο Splatoon 2 που ήταν μέτα, πόσο μάλλον τώρα που είναι νης στην καλύτερη. Ο Ντέν η ομάδα του Ντέν συνεχίζει να αρνείται τα shooters. Ναι. Αρνητές shooter. Εντάξει, δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Έχουν καλά όπλα για να παίρνουν fights. Obviously, απλά είναι δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Zipcaster. Πάνω! Παίρνει τον Ηλία! Κάθε από πίσω τους. Για να δούμε αν θα πάρει άλλον. Όχι. Δεν πήραμε. Και είναι... Το tower δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Πρέπει κάποιος να κάτσει tower, παιδιά.
Guys, πώς είναι η objective is... Please, τώρα που το θυμήθηκαν είναι λίγο αργά, αλλά δεν πειράζει. Έχουν πεθάνει δύο από τους Τιτάνες, δεν θα συνεχιστεί το push. Κρίμα, γιατί θα μπορούσε να πάει πιο μακριά. Είναι ευκαιρία για τους Λακεδαιμόνες να πάρουν τον έλεγχο του κέντρου. Cooler, οι Λακεδαιμόνοι δεν πουσάρει κανένας δεξιά. Α, και είναι λίγο bundled up. Είναι όλοι μαζί. Δεν κοιτάνε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Πέφτει μόνο στο κέντρο. Δεν είναι κάποιο tower. Είναι το tribe, η βάλια είναι πίσω. Την παίρνει ο Jeff, ωραίο kill. Jeff. Και νομίζω θα πάρουν το πρώτο check. Και... Ο Jeff! Let's go, Jeff. Ο Jeff σκοτώνει και τον Dan. Είναι δύο στο tower, why do you keep doing that? Κάνει jet, δεν παίρνει value και πεθαίνει κιόλα. Είναι τρεις στο tower. Μπορεί να άνετα να κάνουν snowball αυτό το παιχνίδι. Ο Jeff είναι ακριβώς εκεί που θέλει. Ναι. Ο Nick φεύγει από το σημείο. Μπορούσε να ρίξει ένα wall και να κάνει laser beam με αυτούς που παίζουν, αλλά μάλλον θα είδα κάτι που θέλει. Η Βάλια πάει στο Nick. Δεν πεθαίνει ο Nick. Είναι στο 19 το tower και δεν έχει πεθάνει κανένας από τους Τιτάνες. Είναι όλοι ζωντανοί και στο κέντρο. Πέθανε η Βάλια. Πέθανε η Βάλια μόλις τώρα στο κέντρο. Α, όχι. Έλεγα για τους Λακεδαιμόνες. Συγγνώμη. Ναι. Πεθαίνει και ο Άντζελο. Πρέπει να πάρετε το tower, παιδιά. Μην κοιτάτε όλοι τον Dane. Αυτό ακριβώς θέλει με το Zipcaster. Το tower γυρνάει πίσω. Η Βάλια δεν παίρνει ούτε ένα kill, δυστυχώς. Κάπως ο Ηλίας ξέφυγε. Συνεχίζουν να σκοτώνουν άτομα. Πρέπει κάποιος να κάτσει tower όμως. Κάθε ο Ηλίας. Και ιδανικά θέλουν και κάποιον κάτω από τη βάση τους. Η Βάλια κάτω από το tower. Για... Τη βλέπουν, αλλά παίρνει ένα trade. Έφυγε η Hazard. Νομίζω το έχει, είναι το high ground. Είναι awake, ωραία. Και είναι ο Ηλίας στο tower. Έχει ο Γιώργος... Το αφήνει όμως. Έχει ο Γιώργος στο blaster, μπορεί να τους το αρνηθούν το checkpoint. Δεν κάνει rotate καλά έχει. Θα μπορούσαν να το είχαν κάνει rotate. Όχι, ο Γιώργος πάει πάνω στο tower. Μπορούσε άντα να το υπερασπιστεί. Αλλά δεν έχει σημασία, τους κάνουν wipe επιτέλους. Μπορούμε να δούμε ένα explosive return. Ναι, νομίζω αυτό χρειάζεται ακριβώς. Οι Τιτάνες, άμα πάρουν έλεγχο αυτής της περιοχής που είναι τώρα ο Dan και το κρατήσουν και δεν αφήσουν να τους κάνουν φλάνκ από αριστερά, μπορούν να κερδίσουν, αλλά είναι λίγο περίεργο αυτό το map. Στα μπερβάζει τόσο paint από πάνω, θα είναι. Ο Στέβαξ παίρνει τον Dan και πεθαίνει και off camera η Βάλια και ο Γιώργος. Το που στέλνιωσε πριν καν αρχίσει. Γενικά έχουν πρόβλημα οι Τιτάνες, δεν ξέρουν ποιος να κάτσει στο tower. Και κάπως έτσι οι Λακεδαιμόνες συνεχίζουν ανελέητα. Έχουν το tower ακριβώς εκεί που θέλουν. Είναι δύσκολο να πάρεις πίσω το tower εκεί που βρίσκεται. Γι' αυτό το boost είναι αρκετά drawn out και αργά. Όπως είδαμε και στην προηγούμενη φορά. Ο Dan παίρνει ένα kill. Είναι δύο μπροστά του. Δεν μπορεί να τους κάνει fight, παρά λίγο να πεθάνει. Κάνει zoning όμως, είναι έξυπνο. Γιατί τους τραβέλους πάνω του. Και μετά απλά αγνοούν το objective. Oh! Oh, speaking of zoning, oh my! Δεν χρειάζεται να τους κάνεις zone άμα τους σκοτώσεις. Δεν ήξερε τι έκανε. Ο Ηλίας πάει για το kill στη Βάλια, αλλά αποτυχάνει. Κάνουν και τα δύο jet ταυτόχρονα. Πεθαίνουν. Δεν είναι το ένα όμως. Δεν. Πέταξαν τα special ταυτόχρονα δυστυχώς. Και δεν είχαν και κανένας power. Έχουν κάνει αρκετά καλά kills, αλλά δεν παίζουν αρκετά καλά objective για να το ακολουθήσουν αυτό. Άμα γίνεται Battle Royale, δεν προχωρείτε. Ναι, συνεχίζουν οι νεκροί. Τρεις νεκροί από τους Τιτάνες. Χρειάζεται σχεδόν ένα θαύμα για να επιστρέψουν. Απλά ανεβαίνουν στο tower και μετά από ένα δευτερόλεπτο απλά το αφήνουν. Απλά δεν θέλουν. Που είναι και νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα του tower control στις αγωνιστικές. Είναι απλά ότι το κουνιέται. Είναι πολύ αργό παιχνίδι για κανένα λόγο. Είναι γενικά αργό το mode εκφύσεως, γιατί το tower κινείται σε καθορισμένη ταχύτητα. Ναι, obviously. Από μία άποψη βοηθάει το tactical play, αλλά απ' την άλλη είναι λίγο αργό και ισοφαρίζουν οι Λακεδαιμόνοι. Σχετικά εύκολα θα πω, δηλαδή δεν τους ζόρισαν με ένα δυνατό push οι Τιτάνες, τα κατάφεραν. Rain. Τρίτο map, Rainmaker, Hagglefish. Είναι ψηλό neutral και για τους δύο.
Έχουμε τον Άντζελο να επιστρέψει στο blog. Η λακεδαιμονία μείνει αναβαράλλαχτη με πριν. Πέφτουν και οι δύο περίπου στην ίδια ταχύτητα στο κέντρο. Τώρα κάνουν contest για το pop. Νομίζω ότι το έχουν οι λακεδαιμόνοι. Nope. Πεθαίνουν δύο. You thought. Ναι. You thought. Ναι, ναι. Γρήγορο που στην αρχή πεθαίνουν δύο, πέθανε και ένας τρίτος off camera. Πρώτο checkpoint στα 25 δευτερόλεπτα, κάπως έτσι κάνουμε. Είναι νεκρός, ναι. Και κατευθείαν πεθαίνουν τρεις από τους τιτάνες. Γενικά το πρώτο checkpoint. Αλλά παίρνει double! Όχι! Yo. Κάνε pop, μπορεί να συνεχίσει το boost, είναι μόνο η Legendary. Να λέει μόνος του, έχει bubbler βέβαια. Έχει και bubbler. Δεν νομίζω ότι αξίζει να το κάνει τόσο νωρίς. Άργησε λίγο με το boost και δεν το. Θα μπορούσε να γκαρντάρει το jump, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρει. Είναι εσύ. Κάτω από το ledge. Για να δούμε που θα επιλέξουν να κάνουν rotate. Από ό,τι φαίνεται πάνε δεξιά. Τραϊζούκα, τραϊζούκα παίρνει τον Den. Παίρνει δύο τραϊζούκα. Nice value. Θυμίζει τον κόσμο γιατί πρέπει όλοι να έχουμε ένα τραϊζούκα. Το jet πεθαίνει. Οπ, και μπορεί να πάρει jump. Ο Ηλίας παίζει πολύ άγκρο και δεν έχουν τι να κάνουν εναντίον του. Παίρνει το kill στον Άντζελο από το jump. Έχει ακόμα τον bubbler, δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Το κάνει το. Ωχ! Ultra stamp στη μούρη. Ο Γιώργος πάει πάνω στο Στέφανο και κάνει trade. Είναι λίγο δύσκολα τα του Γιώργου τα Hammer. Είναι λίγο scrappy είναι λίγο τα fights armored. Δεν πολύ συμφέρει τους. Ω, kill από τον Nick. Παραλίγο να μαζέψει και τον Den, αλλά δεν τον πετυχαίνει καλά. Με βγάλει immunity. Παίζει στο angle τους. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το matchup. Έχουν σχεδόν το ίδιο range και λες και πιο consistent damage. Πάνω πετυχαίνει το σόκι. Πάνω στο 44, πεθαίνει το Rainmaker. Πάνω από το αριστερό. Κάνει dive τον Ηλία. Oh, what the fuck is happening? Τι συμβαίνει? Πεθαίνει όμως. Ένα και το σκοτώνει. Δεν κατάφερε να το σκοτώσει. Ο Ηλίας στο glass δεν έχει φύγει και απλά θα τους πάρει. Είναι τελείως uncontested στο glass, άμα καταφέρει να τους πετύχει. Ο Ηλίας στο glass είπε, γεια σας, μπορώ να πάρω triple. Thank you. Παίρνει πόντς, παίρνει πόντς όμως ο Den. 8 ποντάκια τζάμπα. Τρεις νεκροί για τους κέρβι τιτάνες είναι η ευκαιρία που ψάχνουν οι λακεδαιμόνοι. Πρέπει να φύγει το Rainmaker από εκεί πέρα. Όσο είναι εκεί πέρα και έχουν έλεγχο οι τιτάνες, είναι πολύ εύκολο να συνεχίσουν τα boost. Δύο νεκροί από τους τιτάνες με το που το λέμε. Και κάπως ισόβαθμο το έδαφος, έχουν τον έλεγχο του κέντρου. Πεθαίνουν άλλοι δύο από τους τιτάνες. Μπορούν να κρατήσουν το check άμα δεν πεθάνουν από το Stamper. Το βλέπουν αριστερά, είναι τελείως αυτό. Ο Nick είναι πολύ καλός με το Rain. Παίρνει το check, τραϊζούκα, παραλίγο να σκοτώσει τον Den. Είναι πολύ επικίνδυνο, άμα κάνει το jump, εύκολο lead. Το έκανε, παίρνει το lead. Lead για τους λακεδαιμόνιους, με 1,5 λεπτό σχεδόν απομένει. Είναι πολύ winnable αυτή η πίστα, είναι σχετικά snowball. Έχει πάει στο 14. Άξιζε, πιστεύω, ειδικά άμα είχε cooler αυτός που πέθανε, δεν φαίνεται να έχει cooler όμως. Και μένουν και δύο ζωντανοί τα όπλα με το long range. Και συνεχίζουν το crossfire και ο Ηλίας και ο Στέφανος, πολύ έξυπνο play. Έχουν έλεγχο του πλάτ, δεν σκοτώνει τη βάλια, δυστυχώς και τον ρασάρει ο Ηλίας. Και σιγά σιγά οι Τιτάνες παίρνουν ξανά τον έλεγχο της δικιάς σου πλευράς στο map. Τα δύο σλόσερ αλληλοκαταστρέφονται. Ναι, το βλέπουμε και από overhead. Οι λακεδαιμόνοι έχουν έλεγχο του κέντρου και οι τιτάνες πρέπει σχετικά με κάποιον τρόπο να πάνε στο κέντρο. Τραϊζούκα δεν λειτουργεί, γι' αυτό ο Άντζελο ζει. Πήρε ένα kill πάνω στη βάλια. Και έχουν δύο walls. Είναι από πίσω τους, πρέπει να κάνουν άντρες στο flank. Ναι, ο Nick καταφέρει να φύγει ζωντανός, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο out of position. Είναι ακόμα εκεί. Είναι ακόμα εκεί. Παίρνει το kill στο Rainmaker. My man didn't leave. Δεν δίνει καθόλου σημασία στο Squeezer και ο Nick τους κάνει να πληρώσουν γι' αυτό. Το Squeezer είναι πολύ δυνατό όπλο. Ειδικά άμα δεν δίνει σημασία. Το Squeezer στο glass είναι πάρα πολύ δυνατό όπλο. Α, έπεσε όμως. Ναι, δεν χρειάζεται να στο glass. Θέλω να είναι ψιλοκριμένος στα άγγλια. Τα ρε για τον Ηλία, ο οποίος έχει και δικό του wall, αλλά λέει θα σου βάλω εγώ, θα σου βάλω εγώ, άντρα μου. Πασά μου. Early Τραϊζούκα, πεθαίνουν δύο από τους τιτάνες. Δεν παίρνει kill στο Τραϊζούκα. Πρέπει να πάρουν το Rain, κάνει pre-fire στο Rain.
Δεν το πήρε κανένας. Δεν χρειάζεται γιατί δεν το πήρε κανένας. Δυστυχώς δεν το πήρε κανένας από τους Τιτάνες. Κακός. Δύο, ένα. Fist bump. Είμαστε στο πιθανά τελευταίο match του τουρνουά για τους Τιτάνες, Game 4 Losers Finals. Clamblitz στη Flounder, ένα map το οποίο είναι ένα από τα maps στο παιχνίδι, δύο Trash Loser, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Ο Ηλίας μένει με το H3, παρόλο που είναι με διαφορά το χειρότερο map γι' αυτό, δηλαδή δεν το συζητάω καν. Ο Nick κάνει adapt σε 52 Gal. Ένα από τα πιο μισθά όπλα στο παιχνίδι. Το Squeezer είναι ψηλό δύσκολο εδώ πέρα. Δύσκολο ναι. Και τρέτζουκα. Και το τρέτζουκα είναι κακό. Δύο νεκροί από τους Lucky Demonic. Baby Cleaning. Έχουν καλά openings οι Τιτάνες, αλλά δεν μπορούν να κρατήσουν ένα rotation στο τι πρέπει να κάνουν. Έχει 7 clamps ο Γιώργος. Μπορεί να σκοράρουν. Έχει πάρα πολλά clamps. Σκοράνουν. Έχουνε clamps. Μπαίνει 56 εν ρηπή οφθαλμού η body. Ουσ! Συνεχίζουν τα kills. Οδέν! Όχι, πεθαίνει. Η 3v3 δεν έχουν και 53, πολλά clamps. 53. Έχει βάλει. Βάζει ένα. Δεν έχουνε clamps. Δεν μπορούν να το συνεχίσουν. Πεθαίνει και δύο από τους Τιτάνες. Νομίζω έχει τελειώσει το push αυτή τη στιγμή. Δεν πήρξε έξω. Ήταν κάτι κλαμπ στα δεξιά και δεν τα είδε κανένας τους. Οπότε δεν. 44 είναι πολύ καλό push. Είναι καλό push για Flounder. Είναι δύσκολο. Πρέπει σιγά σιγά οι Lucky Demonic να πάρουν έλεγχο του κέντρου. Η Βάλια πέθανε, αλλά πεθαίνει και ο Στέφανος από τους Lucky Demonic. 3v3. Δεν παίρνουν έτσι το κέντρο εύκολα. Ο Τσιτερ είναι πολύ δύσκολο. Ναι, αυτό λέει. Είναι ακραίο. Είναι ακραίο, ναι. Έχεις που είναι που είναι δύσκολο. Το κάνεις ακόμη πιο δύσκολο. Το vertical και ξέρω εγώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Ηλίας μαζεύει όμως με το H3, το οποίο παραδέχτηκε ότι είναι το αγαπημένο το όπλο. Έχουν μια μπάλα οι Τιτάνες, αλλά δεν μπορούν να την κρατήσουν. Ηλίας είπε, έχω 3000 ώρες πλάτων 2. Δεν πετυχαίνει αρκετά καλά shots, αλλά δεν μπορεί να κάνει follow-up εύκολα. Παίρνει το ένα kill στον Nick. Speaking of, άμα σου καμπάρει και το πηδάει πίσω. Ωραίο jump για να μην πεθάνει. 3 νεκροί από τους Λακεδαιμόνιους. Δυσκολεύονται να βρουν οτιδήποτε μοιάζει με push σε αυτό το παιχνίδι. Έχουν τα power clamps, αλλά θέλουν και τα kills. Το Clash Blaster τον κοιτάει όλη η ομάδα των Λακεδαιμόνιων. Δύο νεκροί και από τους δύο, 2v2. Παίρνει τα kills, έχει ο Jeff το power clamp. Μπρε πίσω. Ωραίος, γιατί δείχνει την τοποθεσία του. Δεν το μαζεύει. Ωραίο cooler. Ωραίο cooler, το παίρνει όλη η ομάδα. Ευκαιρία για push. Δύο εκεί πέρα, παίρνει έναν ο Jeff. Παίρνει δύο! Δύο! Κι άλλος είναι, κι άλλος πίσω του, είναι πίσω του. Η Βάλια. Oh shit. Ο Argon έχει πάρα πολύ ωραίο πρώτο showing σε τέτοιο. Ναι. Κάνει τρίτο George. Είναι η Βάλια εκεί πέρα με το try. Δύσκολο να περάσει από αυτό το σημείο. Και οι δαιμόνοι αρχίζουν να κάνουν creeping in προς τη βάση τους. Κάνανε ένα push το οποίο δεν το κάνει support καθόλου. Δεν έχουν clamps για να το συνεχίσουν και αυτό ουσιαστικά τα easy power clamp τους Τιτάνες. Έχουνε 5 τώρα που το λέμε, αλλά πρέπει να τα προλάβουν. Δεν τα προλαβαίνουν. Καλό play να μην φορσάρεις το σκορ για να τα κρατήσεις για επόμενο push. Έχουν 10. Παίρνει ένα kill στον Ηλία Βάλια με trade. Μπορεί να άξιζε ανάλογα με τα clamps που είχε. Δεν είχα cooler και οι δύο πάντως. Δεν κάνει zip. Τον μαζεύει ο Jeff. Ωραίο cooler, για να δούμε αν θα το πάρουν. Είναι ευκαιρία για push, αλλά πεθαίνει ο Ηλίας off camera. Είναι ένας εκπίσω. Κρύβεται. Kill, όχι, μισάρ το kill πάνω στο parkland. Και πεθαίνουν 3 άτομα. Δεν πιο άντζελο μόνοι τους όμως. Προχωράμε. Α, να και η Βάλια. Λίγο είναι κακό σημείο. Δεν ξέρω αν θα πάρει πίξα. Μισάρ το throw.
Αυτό είναι καλό για να. Ο Γιώργος μπορεί να το μαζέψει όμως. Ο Γιώργος το φορσάρει, το φορσάρει πάρα πολύ. Όχι, το πήρε! Πώς πήρε το πήρε στο φλίφτη του! Το φόρσαρε τόσο άσχημα, δεν έπρεπε να το νικήσει αυτό το φάιλ. Είναι μόνο ένα ζωντανό από του Λακεδαιμόνιου και έχουν και πολλά κλαμπς οι Τιτάνες. Μπορούν να βάλουν μπόλικους πόντους. Ω! Τι έκανε ο Θεός, το είδες τι έκανε ο Τιτάν. Πήδηξε ένα βήμα πίσω στην πάλη. Να το φύγει το φάνο. Να το κρυμίσει τώρα, να το ξαναγεί τώρα again. Απλά κάνει teleport. Να κρυμίσει teleporting. 22 λοιπόν είναι το τελικό push των Τιτάνων. Πρέπει να ανέβουν ένα γολγοθά οι Λακεδαιμόνοι για να πάρουν αυτό το παιχνίδι και να μην πάνε σε game 5. Μου δεν έχει βγάλει τα δόντια του και λέει... Ω, Στέφανος με δίνει από τη βόμβα! Δεν υπάρχει να μην κάνω contest τη δεύτερη θέση. Δύο νεκροί από τους Λακεδαιμόνιους. Δεν έχει πολύ χρόνο για να σκοράρουν. Νομίζω έχει τελειώσει το παιχνίδι. Κύρισε ο Στέφανο με το τραϊζούκα. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Και πάμε σε game 5. Game 5. Λοιπόν, τελευταίο map για αυτό το set. Είναι πολύ back and forth το set. Νομίζω οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες μπορεί να κερδίσει. Ένα πολύ καλό map για το Den με το Stamper, ειδικά για το Zipcaster. Και oh, να το. Όχι από εκεί που το περιμέναμε όμως. Όχι από εκεί που το περιμέναμε. Ο Γιώργος παίρνει Explosor. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό το κάνουμε. Ναι, δεν είναι πολύ εξασκημένο αυτό το όπλο, αλλά του αρέσει αρκετά. Και έχουν και πάρα πολύ paint output. Αλλά είναι zones. Ναι, έχουν τρελό paint μεταξύ αυτών των δύο κουβάδων. Ναι. Και με τη βάλια και τον Den να παίζουν αρκετά έντονα. Explosive slay. Στη βάλια, δύο νεκροί, είναι μόνο. Ω, και το τραϊζούκα, τρεις νεκροί. Πάνε όλοι, wipe, από τα πρώτα 30 δεύτερα, τώρα... Πρέπει να φυλάει κάποιος στο flank. Nobody's looking at the flank. Νομίζω... Παίρνει το έξυπλο και το βλόπ αλλιώς μετά, δεν έχουν ελπίδες. Παίρνει kill στο Γιώργο. Κάνανε το rain στη βάση τους, δεν θα το έχουν για το zone. Δύο νεκροί από τους Τιτάνες, δύο βιδί αυτή τη στιγμή. Έχουν και το cooler όμως οι Λακεδαιμόνοι. Κρατάνε το zone, δεν έχουν καταφέρει... κάνουν cap, επειδή έχουν insane pain out. Τρεις νεκροί από τους... το Jet δεν συμφωνώ. Πανί για την πιο επική τσιζιά σε πράγματα που είναι τώρα, λέω. Ναι. Πεθαίνει κατευθείαν το Jet από τον Ηλία, 2v2. Το lead μάλλον θα αλλάξει χέρια γιατί είναι νεκρή, αλλά πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσει πάρα πολύ σε πόντους. Πεθαίνει ένας από κάθε ομάδα, το Τρεζούκα δεν παίρνει κάποιο kill. Και painting war στο zone, painting war στο zone, αλλά δεν γίνεται να το κερδίσεις αυτό το war, έχουν και blob και explo, είναι σχεδόν cheesy αυτό το comp. Ο Στέφανος στο angle, κάνει τα jumps, καλό play για να δώσει mid-shield και να βάψουνε, είναι μόνο στο Den αριστερά, πιθανά ξέρουν που είναι. Κάνει το zip μέσα στο bubbler. Σκοτώνει τον Λία. Παίρνει και τον Νίκ! Shred him! Πώς είσαι ο Στέφανος από αυτό. Σκοτώνουνε όμως με follow-up οι συμπαίκτες του. My man said shred him. Ο Den είναι on fire. Ο Den σε game 5 είναι απλά out of his mind. Ναι. Είναι πάρα πολύ clutch παίκτης. Για να δούμε, συνεχίζει αυτό το push. Ο Ηλίας πεθαίνει κρίσιμα. Ένα hit και ο Jeff. Είναι μέσα στην βροχή, επικίνδυνο να πεθάνει. Κάνει jump! Πέφτουνε. Κάνει jump. Τζεφ πεθαίνει, αλλά παίρνει δύο. Μπορεί να πάρουν το zone. Κάνουν τα jumps. Πρέπει να πάρουν το zone. Το παίρνουν. Δύο νεκροί από τους Τιτάνες. Πρέπει να. Ναι, πρέπει να πάρουν την αριστερή μεριά για να μην τους αφήσουν. Έχουν ήδη τοποθετηθεί οι Τιτάνες εκεί πέρα. Και οι Λακεδαιμόνοι δεν το πρόλαβαν. Πεθαίνουν δύο από τους Λακεδαιμόνιους. Ο Στέφανος είναι ο τελευταίος. Είναι δύο ζωντανοί. Zipcaster από τον Den. Δεν πάει πολύ βεβαιασμένα. Είναι πίσω τους. Δεν μπαίνει κάποιο βάλιο, αλλά τους καθυστερεί. Δική τους όμως δουλεύει. Δηλαδή συνεχώς έχουν πάρα πολύ εύκολο recap και κάνουν κατευθείαν contest. Ναι, και θέλουν να τους καθυστερούν. Δεν παίζουν για να κερδίσουν το παιχνίδι. Δηλαδή
αναγκαστικά οι λακεδαιμόνοι πρέπει να πάνε για kills αυτή τη στιγμή. Και λέγοντας αυτό με τις καθυστερήσεις, το πέναλτι είναι πολύ μικρό. Διπλό γόλ, διπλό, καμερωμένο διπλό γόλ. Δύο νεκροί, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να κάνουν καπ. Ω, με το που το λέω, τον Bubble. Είναι μόνο Ηλίας, ο Τζεφ κοιτάει τον Ντέν και πεθαίνει. Πρέπει να πάνε για το zone. Παίρνει το zone! Πεθαίνει ο Νίκο όμως. Πεθαίνει ο Ηλίας, είναι μόνο ο Τζεφ ζωντανός από τη βάση. Εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι staggered. Είναι όλοι από το spawn αυτή τη στιγμή και ο Ντέν κάθεται και τους κάνει spawn cam. Με το Stamper. Έχουν και μικρό penalty, παρόλο που είναι στο 5. Έχουν 20 ticks και μετά σκοράν πόντους. 12 ticks. Το Zipcaster τους καθυστερεί. Παίρνει τον Nick το Zipcaster. Το ζώο πρέπει να αλλάξει αυτή τη στιγμή, αλλιώς είναι αδύνατο να νικήσουμε. Έχουν πετάξει τα Chumps και τον Bubbler. Αλλάζει. Είναι ο Ντέν πίσω όμως. Δεν μπορούν να πάνε πάνω του. Πεθαίνουν πάλι τρία άτομα προσπαθώντας να πάρουν το ζώο. Είναι αυτό που λέγαμε. Έχουν τόσο πολύ paint που τους κάνουν να κάνουν commit για να πάρουν το ζώο. Ο Νίκα το χει λίγο και πεθαίνει. Μάλιστα πάρα πολύ πίσω όταν ένα βιένο Ηλίας το σκοτώνει, πολύ κρίσιμο αυτό, αλλά πέφτουνε και βάλια πάνω του. Βάλια, το βάλια, βάλια, τον πρόσεξε, πρόσεξε, τον πρόσεξε. Και υπέροχα. Νομίζω KO, δεν προλαβαίνει να τους πάρει το ζώο. Ναι, KO. Oh my god. Πολύ κρίσιμο. Oh my god. Τιτάνες, πολύ έξυπνη η στρατηγική και πάνω στα Grand Finals. Oh boy. Oh boy. Uh-oh.